το να αρθούν τα μέτρα στην περιοχή, καραντίνα, στην Καστοριά, είμαστε σε καλό δρόμο. Παρόλο που στη Δυτική Μακεδονία είχαμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και φαίνεται ότι προηγούμαστε στην εξέλιξη της κρίσης του κορονοϊού έναντι όλης της υπόλοιπης Ελλάδος, φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Δεν είχαμε την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων όπως πιθανολογούσαν επιστήμονες ότι ήταν ένα από τα ενδεχόμενα σενάρια ανά την Ελλάδα, έτσι και στην περιφέρειά μας. Ευτυχώς κρατήθηκε σε αυτήν την αριθμητική αύξηση η διασπορά του ιού και τώρα φαίνεται το τελευταίο διάστημα μετά και την εφαρμογή των αυστηρών μέτρων έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και φαίνεται ότι σιγά σιγά εκτονώνεται το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται περαιτέρω προσοχή, περαιτέρω διατήρηση αυτών των μέτρων μέχρι και τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία που συνεχίζουμε να έχουμε αυξημένο αριθμό θετικών κρουσμάτων εξαιτίας της προηγούμενης περίοδου. Είμαστε η τρίτη περιφέρεια στη χώρα με τα περισσότερα κρούσματα έναντι των 13 περιφερειών. Χρειάζεται να συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια και με όλες τις προετοιμασίες που έχουν γίνει, με όλες τις ενέργειες και από τα νοσοκομεία και από όλους τους φορείς που εμπλέκονται και από την Περιφερειακή Αρχή, ενδυναμώνουμε αυτό τον αγώνα με περισσότερο εξοπλισμό, με περισσότερα μέσα και όλη αυτή η εμπειρία της περίοδου που διανύουμε θα μας βοηθήσει και να ολοκληρώσουμε γρήγορα αυτό τον αγώνα που δίνουμε στην πρώτη του φάση, αλλά και σύμφωνα και με τους ειδικούς στην επόμενη φάση που πρόκειται να επανεμφανιστεί θα είμαστε σίγουρα και πιο προετοιμασμένοι αλλά και πιο σοφοί.